Ισχυρέ πιέσει άσκησε η Ελλάδα στην Κομισιόν προκειμένου να μην εφαρμοστεί το πετρελαϊκό εμπάργκο στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η οποία είναι έδρα περισσότερο από του μισού τονά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη χώρα μέλο που πίεσε ώστε να μην υπάρξει απαγόρευση στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλια να μεταφέρουν ανά το κόσμο ρωσικό πετρέλαιο ήταν η Μάλτα. Δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε νωρίτερα πω εάν το μέτρο εφαρμοζόταν, αυτό θα έπλητε περαιτέρω τι εξαγωγέ τη Μόσχα αλλά και του τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το 26% των πετρεολεοφόρων παγκοσμίω βάσει χωρητικότητα. Την ίδια ώρα η Κομισιόν ανακαλεί την πρόταση για την επιβολή εμπάργκο στη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες από πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Πάντως η πρόταση για την απαγόρευση ασφάλισης πλοίων που μετακινούν ρωσικό πετρέλαιο παραμένει. Παράλληλα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τους διπλωμάτες να προσπαθούν να ξεπεράσουν τι αντιρρήσει τη Ουγγαρία και άλλων χωρών τη Κεντρική Ευρώπη για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν το Σαββατοκύριακο.